Θα καλημερίσω την κυρία Σοφία Τσεντελιέρου από την περιοχή της Φορτέτσας. Η πρώτη ειδοποίηση από την κυρία Τσεντελιέρου ήρθε στην χθεσινή ημέρα, χθες το πρωί, γιατί είχαν να δουν νερό από την Πέμπτη που πέρασε. Καλημέρα σας, κυρία Τσεντελιέρου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, για πείτε μας την ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το βγάλετε το θέμα στον αέρα και μόνο με τη δική σας παρέμβαση λύθηκε. Αυτό πρέπει να το λέμε. Πείτε τώρα. Με τη δική σας την παρέμβαση, την προηγούμενη Πέμπτη δεν έχουμε νερό, παίρνουμε τηλέφωνο στη ΔΕΙΑΗ και ο ένας τα ρίχνει το αλουνού. Δηλαδή τι εννοείτε? Παίρνουμε τηλέφωνο στις τηλεφωνικές βλάβες, δεν έχουμε κάποια, λέει, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για αυτά που λέτε, δεν υπάρχουν ζημιές. Παίρνει η επόμενη κοπέλα το ίδιο, λέει σε όλους. Λέει να πάρει όλη η γειτονιά τηλέφωνο, μετά λένε. Δεν μου λέτε... έχει πάρει όλη η γειτονιά τηλέφωνο, κυρία, έτσι... είπανε σε μια κυρία. Ναι. Κυρία Τσεντελιέρου. Και παίρναμε ο καθένας τηλέφωνο ατομικά για να καταλάβουν τι συμβαίνει. 15 οικογένειες χωρίς νερό. Χωρίς νερό. Το 2023. Χωρίς νερό, τρεις γειτονιές στην Πάνω Φορτέτσα. Βέβαια. Από τις 5 του μήνα, όπως μας είχατε πει. Και το νερό, όπως και τα σκουπίδια, είναι εκπεριτροπή. Πάνω γειτονιά και κάτω γειτονιά. Είναι μέρα παραμέρα, δεν είναι κάθε μέρα. Μάλιστα. Και δεν μας νοιάζει αυτό, το καταλαβαίνουμε, είναι όγκος του νερού, αλλά δεν γίνεται τόσες μέρες χωρίς νερό και το ένα μπαλάκι του αλουνού να μας το ρίχνουν. Εσείς βρήκατε μια ακρία χθες. Από την αρχή είχατε πει νερό υπάρχει, αλλά το νερό που υπάρχει τρέχει με το σταγονόμετρο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γεμίσουν τα τεπόζητά μας. Το είχατε διευκρινίσει από την αρχή, γιατί σας ρώτησα, υπάρχει κάποια διαρροή, χύνεται νερό, είναι κομμένο το νερό, και μου είπατε ότι... το μοντεράκι του αλουνού σαν πως είμαστε μικρά παιδάκια. Ωραία. Σε τέτοια κατάσταση. Τελικά χθες... ηλικιωμένοι και μικρά μωρά και να μας κοροϊδεύουν. Τελικά τι χθες... συμβαίνει κατευθείαν, ποιο είναι το πρόβλημα, φέρετε ένα τεχνικό. Τόσο απλά. Τι έγινε εννοείται χθες? Εννοείται πως κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε στα μοντεράκια αλωνών μας. Εννοείται αυτό. Ήρθε αργά το βράδυ το νερό 11 η ώρα και καθόμασταν όλοι έξω με τα μοντεράκια να βάζουμε νερό. Ναι. Για να καταφέρετε να γεμίσετε τα ντεπόζιτά σας. Ναι, και να ανεβαίνουμε στις ταράτσες να δούμε αν γεμίζουν. Ναι, ποια ήταν η δικαιολογία, τι βρέθηκε δηλαδή μπροστά σας? Η δικαιολογία, ότι δεν υπάρχει προσωπικό να ελέγξει τη ζημιά. Τελικά το παραδεχτήκαν, όχι τίποτα άλλο. Γιατί μας βγάζαν και τρελούς. Ναι. Ελάτε να δείτε τι συμβαίνει. Είμαστε έξω, ήμασταν έξω στους δρόμους. Γιατί χτες μιλήσαμε το πρωί με τη γραμματεία και μας είπε ότι στέλνουμε τεχνικό. Καθόμασταν έξω τρεις ώρες, περιμέναμε τον τεχνικό, το δήθεν, δεν ήρθε ποτέ. Και αργά το βράδυ που ξαναμιλήσαμε με άλλον εκπρόσωπο, πάντων, είπε ότι ναι, δυστυχώς δεν έχω προσωπικό. Να σας στείλω. Και ζημιά να έχετε, δεν έχω προσωπικό αυτή τη στιγμή διαθέσιμο. Ενέτη 2023, εκπεριτροπής και αυτό, έτσι. Ναι. Τα σκουπίδια. Σας είπαν ότι δεν είχαν προσωπικό εξαιτίας το ότι ναι, υπάρχει ναι, θέμα με τους συμβασιούχους. Ναι. Εάν... Το παραδέχτηκε. Μάλιστα. Λοιπόν. Το παραδέχτηκε. Εκπεριτροπής, ναι μεν το νερό, λέτε, αλλά τουλάχιστον ήρθε στη χθεσινή ημέρα, 11 το βράδυ, για να τουλάχιστον τις ανάγκες των σπιτιών για λόγους υγείας υγιεινής να μπορέσετε να τα καλύψετε. Μα μιλάμε για βασικά πράγματα. Μιλάμε για βασικά, το νερό. Δεν είμαστε κάπου απομακρυσμένα. Δεν είμαστε πουθενά απομακρυσμένα. Δεν είμαστε κανένα χωριό. Δεν είμαστε το πουθενά με βάρκα την ελπίδα. Δηλαδή πραγματικά έχουμε φτάσει στα όρια μας. Αυτό γίνεται συνέχεια. Αλλά πρέπει να παίρνω εσάς τηλέφωνο. Εσάς πρέπει να παίρνω τηλέφωνο να γίνονται κατευθείαν να λύνονται αυτά τα προβλήματα. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Να παρακαλάμε για νερό και λογαριασμοί που έρχονται είναι αδιανόητη, αλλά δεν μιλάμε ούτε γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τσεντελιέρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η μία πλευρά. Η πλευρά της ταλαιπωρίας. Πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά, γιατί νομίζω, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑΗ, ότι ακούσατε την κυρία Τσεντελιέρου. Γνωρίζετε, σας ενημέρωσα χθες για το πρόβλημα. Από τις 5 του μήνα, μετά που μπήκαν και τα νέα ρολόγια, οι άνθρωποι. Δεν λέω ότι ευθύνονται τα νέα ρολόγια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχαν νερό. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν. Ναι, μα δεν έχει καμία σχέση τα νέα υδρόμετρα. Μην βγάζουμε τώρα πράγματα γελία τώρα. Αυτό είναι γελίο που λέτε τώρα. Σας το... Κάντε μου τη χάρη που θα μου πείτε ότι ό,τι λέω είναι γελίο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσέξτε. Εγώ σας παρακαλώ. Είπα, μα το είπα, θέλετε να το επαναλάβουμε, να το κόψουμε. Είπα, δεν λέω ότι συνδέεται με...
με βγάζετε για να μιλήσω ή όχι. Να ξέρω. Άμα θέλω να λέω αυτό που λέτε εσείς, ευχαρίστω. Ε, όχι ότι θα μου λέτε ότι είναι γελίο αυτό που λέω. Σα παρακαλώ πολύ. Σα παρακαλώ πολύ. Εγώ σα παρακαλώ πολύ. Δεν θα πω την άποψή μου. Πείτε τι, πείτε τι, χωρίς τέτοιους χαρακτηρισμούς, παρακαλώ. Τα νέα υδρόμετρα γιατί δεν είναι, προφανώς δεν είναι στο θέμα εκεί πέρα. Τι σχέση έχουν όταν μπήκαν τα νέα υδρόμετρα? Σας το έδωσα οριακά. Σας το έδωσα οριακά. Σας το έδωσα ως χρόνο για να γνωρίζετε ποιο είναι, από πότε δημιουργήθηκε το θέμα. Δεν είναι τα πράγματα, σας πω κάτι. Πείτε τα λοιπόν, πείτε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Και άμα βγάζετε κάποιον, να λέει την άποψή του. Έτσι δεν είναι? Αν θέλει να πούνε αυτά που λέτε. Κύριε Βορυξάκη, θα πείτε τι ακριβώς έχει γίνει? Έτσι, να συζητάμε. Σας παρακαλώ. Εσείς να συζητάτε, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ελάτε. Δεν έχει ουσία ο καυγάς μεταξύ μας. Πάρομαι, ναι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ ρώτησα πράγματι. Πήρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν έχει καμία κρίση από την περιοχή αυτή. Η κυρία που λέει κοροϊδεύουμε. Ποιο κοροϊδεύουμε? Γιατί να κοροϊδεύσουμε εξάλλου? Δεν καταλαβαίνω, και ότι το θέμα του προσωπικού, εμένα νομίζω που μίλησε η κυρία αυτή στο βράδυ, δεν ξέρω αν μίλησαμε την κυρία αυτή. Το θέμα είναι ότι πράγματι εγώ το έμαθα εχθές. Πιο πολύ εκεί πέρα. Στην περιοχή εκεί πέρα γίνεται εναλλάξει, γίνεται 24 ώρες το νερό έρχεται, 24 ώρες και μετά αλλάζει. Γίνεται διανομή στην περιοχή συγκεκριμένη, καταλάβατε. Δεν έχει παρουσιάσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκ περιτροπής πηγαίνει το νερό. Ναι, ακριβώς στην περιοχή εκεί πέρα. Εγώ δεν ήξερα, ξέρεις, το έρακο. Δηλαδή, θέλετε να πείτε, για να το καταλάβω, ότι υπάρχουν κάποιες γειτονιές για να φτάνει το νερό, ότι πάει ας πούμε μία μέρα ή δύο μέρες και στην άλλη γειτονιά μία-δύο μέρες. Ποιο είναι το κάθε μία μέρα? Μία μέρα, ναι, περίπου είναι έτσι όπως στην Αγία Τριάδα. Είναι κάποιες περιοχές που θα εναλλάξει οι 12 ναι. ώρες, 24 ώρες. Ναι. Αυτά είναι τεχνικά θέματα. Ναι. Θα κάνουν υπηρεσιακή, δεν μπορώ να σας πω εγώ ακριβώς. Αυτοί κανονίζουν πότε θα γίνει, για πόσο χρόνο θα πάει τον όγκο. Η υδρονομή θέλετε να πείτε? Ορίστε. Η υδρονομή θέλετε να πείτε? Όχι, όχι. Οι διευθυντές, οι υπεύθυνοι της υδροδότησης. Όχι, οι υδρονομείς. Υπεύθυνοι... Ναι, δεν μπορώ να ξέρω, με γι' αυτό ρωτώ. Οι υδρονομείς είναι αυτοί που εκτελούν, δηλαδή κρίνουν τις βάνες για να πάει ωραία. Το νερό. Αλλά πώς... ο υπεύθυνος της ίδρευσης κάνει αυτές. Με την εμπειρία που είχε πάνω από 30 χρόνια να κάνει. Για την περιοχή αυτή πάντα ήταν έτσι. Ωραία. Ρώτα, πολύ αυτό, πάντα είχαμε... αυτό που διαπιστώσατε, ποιο ήταν? Ότι η χαμηλή, γιατί νερό δεν ήταν κομμένο, το διευκρίνησαν οι άνθρωποι από την αρχή. Είπαν το νερό δεν έχει κοπεί, απλά είναι τέτοια χαμηλή η ένταση, έχει τέτοια ένταση η ροή. Με το, και το αποτέλεσμα είναι, ακούσαμε και πριν από λίγο την κυρία Τσεντελιέρου, δεν είπε ψέματα η γυναίκα. Δεν έφτανε να γεμίσει το ντεπόζιτο. Ναι, αλλά όχι να την κοροϊδεύουμε. Αλλά είναι, και το ότι λέμε ότι έχουμε λίγο προσωπικό, αυτό είναι ελάτε 100%. Δεν έφτασα ακόμα εκεί. Και μάλιστα είπα δηλαδή ότι είναι ένα βασικό θέμα. Δεν έχει λόγο μια δημοτική επιχείρηση να κοροϊδεύει κανένα. Δεν είναι το νερό, ειδικά στα νησιά, είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο λέει η κυρία που μιλούσε προηγουμένως, ότι είναι άνερο, είναι. Μα κάνε τα πράγματα τόσο απλά. Να σας πω, κύριε Βουρεξάκη, δεν σηκώνεται κάποιος. Και... δεν θα έχουμε νερό του χρόνου. Αν έχουμε το ίδιο χοπτό όπως φέτος, του χρόνου. Θα πάμε και εκεί. Θέλω να σας πω ότι είναι το νερό γενικά στα νησιά. Και ειδικά και στην Ανατολική Κρήτη είναι πολύ δύσκολο. Ωραία. Γιατί θα φύγει ο χρόνος και θα αναλωθούμε και δεν θα πούμε αυτά τα οποία πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Λέτε λοιπόν ότι τώρα η ένταση θα είναι κανονική του νερού ή η ροή του νερού και θα έχει αυτή την πίεση έτσι ώστε να προλαβαίνουν στο μέρα παραμέρα. Δεν είχαμε τηλέφωνα παραμέρα. Εμείς προσπαθούμε. Μπορεί να υπάρχει μια ζημιά, μια μικρή διαρροή. Τώρα αλλάζουν τα συστήματα και μπαίνουν συστήματα ελέγχου. Και όλα και τα νέα υδρόμετρα, αυτό μπορεί να δείξουν ότι έχουμε χαμηλότερο νερό που μπαίνει μέσα, έχουμε κάποια διαρροή. Πιθανόν ξέρετε, πολλές φορές τις διαρροές, αν δεν συστήματα ελέγχου και δεν είναι επιφανειακές, δεν μπορεί να τις βρεις. Κύριε Βουρεξάκη, το ζητούμενο είναι να βρίσκεται η λύση και να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Αλλά από την άλλη, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ. Δεν γίνεται τόση δουλειά τα τελευταία χρόνια. Αλλάζουμε όλα τα δίκτυα του Ηρακλείου. Πήγαμε νερό στην πορτέτσα από τον Αποσελέμη, που δεν γίνει ποτέ. Θα σας παρακαλούσα ωστόσο πάρα πολύ να σκεφτείτε μόνο το εξής. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει τόσες μέρες να δει νερό να τρέχει από τη βρύση του, είπε 15 σπίτια. Δεν είναι έτσι, κυρία Δουργεράκη, δεν είναι έτσι. Εντάξει, πήγατε και το είδατε, το λύσατε, αλλά δεν ξυπνάει. Μα δεν πήρανε τηλέφωνο. Πώς το λένε, δηλαδή? Πώς σου πω, εγώ το μάθα εχθές από το τηλεφωνικό κέντρο, το μάθανε εχθές.
Τι λέει 15 ναι, μέρες. Ναι, σας πήρα τηλέφωνο εγώ προσωπικά χθες. Από εσάς το έμαθα. Για να επικοινωνήσετε με την κυρία να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα από τη μία. Είναι αλήθεια ότι ήρθε το νερό 11 η ώρα και ότι υπήρξε αυτή η απάντηση που λέει ότι ξέρετε δεν έχουμε και εύκολα να στέλνουμε κόσμο διότι εξαιτίας του ότι δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις είμαστε με μείον προσωπικό. Το ότι όχι, το θέμα είναι το θέμα του εγώ της είπα ότι μου λέει μα άμεσα, προσπαθούμε, έχουμε λίγο προσωπικό αλλά πάντα κοιτάμε τους δημότες αν έχουν πρόβλημα, τι πρόβλημα υπάρχει, καταλάβατε. Αυτό είπα, δεν αδιαφορούμε, μου λέει η κυρία ότι δεν αδιαφορούμε, τι κοροϊδεύουμε, ποιο κοροϊδεύουμε. Κύριε Βουρεξάκη, έχετε πρόβλημα με τους συμβασιούχους. Όχι, εμείς δεν έχουμε. Εμείς δεν έχουμε προσωπικό. Χρόνια τώρα δεν έχουμε προσωπικό. Δηλαδή, καταλάβετε, το 2010 είχαμε 240 άτομα προσωπικό. Αυτή τη στιγμή είναι δεν είναι 100 άτομα. Δεν έχουμε συμβασιούχους. Εμείς έχουμε συμβασιούχους, έχουμε αυτούς τα 8 μήνα που τα ανανεώνουμε κάθε χρόνο. Δεν είμαστε αυτά που βλέπετε στο... Είναι 8 άτομα μόνο μέσα στο COVID. Αυτά που βλέπουμε στις εφημερίδες για τους συμβασιούχους ακολούνται δεν έχει ιδέα. Είναι 8 άτομα, δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση Αθηνών. Έχουμε 100 άτομα, έχουμε καταφέρει και έχουμε πάρει μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών θα πάρουμε 52 άτομα. Μόλις τελειώσουν οι εκλογές, θα πάρουμε 50 άτομα μόνιμα προσωπικό. Αυτό είναι μια μεγάλη ανάσα να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Δεν είναι άλλα κοροϊδία, δεν υπάρχει προφανώς από κανένα. Κύριε Βουρεξάκη, φαίνεται μέσα σε αυτό, απαντήσατε στο ερώτημά μου ούτως ή άλλως και το προχωράω και πάω παρακάτω. Ρωτάω το εξής. Τα πράγματα, γιατί κάνατε ήδη μια πρώτη αναφορά, θα είναι δύσκολα εάν και ο φετινός χειμώνας είναι ο ίδιος με τον περισσινό. Αυτή την ώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την υδροδότηση, θα πάτε βάσει του προγραμματισμού από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ο Αποσελέμης δεν έχει. Ενεργοποιήσατε γεωτρήσεις για να καλύψετε τις ανάγκες των δημοτών όπως επίσης και των ξένων επισκεπτών γιατί έχουμε μπροστά μας και μια πολύ καλή μεγάλη τουριστική περίοδο. Θα πηγαίνετε ενδεχόμενα σε διακοπές εκπεριτροπής σε κάποιες περιοχές έτσι ώστε να καταφέρετε να έχει όλο το Ηράκλειο νερό. Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας? Όχι, θα λειτουργήσουμε όπως λειτουργούμε κάθε χρόνο. Εμείς φέτος θα πάρουμε, έχουμε προγραμματίσει να πάρουμε το 50% περίπου το νερό που παίρνουμε τον Αποσελέμη. Το υπόλοιπο θα το πάρουμε από τις γεωτρήσεις που έχουμε, που είναι στην περιοχή της Τηλίσου, του Κρουσόνα, της Χέρης, των Μαλίων. Από εκεί θα πάρουμε το συμπληρωματικό νερό, το οποίο το έχουμε το νερό αυτό. Το μόνο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση που υπάρχει, να σας πω, είναι ότι αυτή η αγωγή της Τηλίσου και των Μαλίων είναι παλιά αγωγή, έχουν συχνά σπασίματα. Καταλαβαίνετε ότι πέρα δημιουργούνται κάποια προβλήματα, αλλά σαν ποσότητα δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα πάρουμε το ίδιο νερό, θα το διοχετεύουμε στην πόλη του Ηρακλείου, θα υδροδοτήσουμε με ό,τι ακριβώς συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα κάνουμε τίποτα διανομές περισσότερες από αυτές ναι, που υπήρχαν. Το 50% του Αποσελέμη που αναλογεί για το Ηράκλειο, γιατί ο Αποσελέμης υδροδοτεί τρεις δήμους και είναι τουριστική και οι δύο είναι και το Ηράκλειο με την μεγάλη του την έκταση και είναι και η Χερσόνησος και είναι και ο Άγιος Νικόλαος. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Ακούστε με αν έχετε την καλοσύνη. Το 50% αυτό που αναλογεί στο Δήμο Ηρακλείου από τον Αποσελέμη το παίρνετε και θα το παίρνετε καθημερινά και σταδιακά ή θα ρίξετε το βάρος σε συγκεκριμένη περίοδο? Όχι, καθημερινά το παίρνετε. Αχα, καθημερινή. Γιατί εμείς κύριε Δουργεράκη δεν είμαστε όπως στον Άγιο Νικόλαο και τη Χερσόνησο. Εδώ δηλαδή έχουμε μια αυξημένη κατανάλωση περίπου 20% το καλοκαίρι. Λογικό είναι. Λόγω δεν έχουμε πολλά ξενοδοχεία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στις τουριστικές περιοχές όπως είναι η Χερσόνησου, Αγίου Νικολάου, που εκεί ξέρετε το χειμώνα είναι 1000 άτομα, η Χερσόνησου και το καλοκαίρι είναι 100.000 άτομα. Καταλάβατε, εκεί είναι οι μεγάλες διαφορές. Εμείς έχουμε περίπου ένα 20% παραπάνω κατανάλωση χειμώνα-καλοκαίρι, η διαφορά είναι, καταλάβατε. Οπότε, δεν θέλω να ρωτήσω για τα σχέδια της επόμενης χρονιάς. Θέλω να πιστεύω ότι ο χειμώνας της χρονιάς αυτής ότι θα είναι πολύ καλύτερος από τα πέρυσι και ότι δεν θα χρειαστούν άλλα μέτρα. Είναι αυτό που ελπίζουμε όλοι. Βγήκε μία ανακοίνωση η οποία είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη δική σας την επιχείρηση, της οποίας προείσταστε. Αυτό θέλω να πω για να παρεξηγηθούμε πάλι. Που λέει το εξής, ότι από 15 του μήνα ότι πάτε σε ρυθμίσεις χρεών. Ποιους αφορά?
αφορά όλους τους παλιούς που είχαν, είχαν περίπου 16,5-17 εκατομμύρια είναι τα χρέη των δημοτών προς τη ΔΕΙΑΗ. Παλιά λογαριασμοί που δεν είχαν πληρωθεί είχαν πολλές προσαυξήσεις. Ό,τι λέω νόμο δηλαδή. Με αυτό που κάνουμε τώρα θα μπορεί καθένας ανάλογα θα πληρώσει, αν πληρώσει εφάπαξ ή σε 2 χρόνια, να έχει μια μείωση από με 95% έως 50% στις προσαυξήσεις που έχουν χρεωθεί σε αυτό, ναι. Αυτό το κάνουμε για να μπορέσουμε κάποιοι που θέλουν να πληρώσουν, να σβηστούν προσαυξήσεις, να πληρώσουν, να κλείσουν ανθρώπους λογαριασμούς. Μάλιστα. Είναι μια βοήθεια αρκετά για 3 μήνες περίπου. Αφορά ενδεχόμενα και εκείνους. Είχα αφορά οι οποίοι, λέτε ότι αφορά όλους εκείνους οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν χρέη προς την επιχείρηση. Συμπεριλαμβάνονται μέσα και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν πληρώσει από τις βασιλιές και ό,τι είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, κύριε Βουρεξάκη? Βασιλιές είχαμε διακανονίσει, τους πιο πολλούς σχεδόν όλους, εγώ δεν έχω, δηλαδή όλους σχεδόν τους είχαμε μειώσει τους λογαριασμούς στα πλαίσια που είχαμε, δεν έχουμε, τώρα εγώ ειλικρινά δεν έχω. Αυτό αφορά παλιούς βεβαιωσμένους λογαριασμούς, κυρία Δουλγεράκη, καταλάβατε. Μάλιστα. Τις βασιλιές έχουμε κλείσει το θέμα, ήθελε πάρα πολύ αυτό, τους διορθώσαμε τους λογαριασμούς και τα υδρόμετρα είναι μια χαρά. Για να γίνει αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας. Ναι, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σας, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται πάρα πολύ συχνά και από όλους μας, από μένα, από τον καθένα από εμάς, ότι θα πρέπει να υπάρχουν και τηλέφωνα ή αν υπάρχουν email που μπορούν να σας στέλνουν οι άνθρωποι τα μηνύματα, γιατί υπάρχουν τηλέφωνα τα οποία αυτή την ώρα, ίσως εξαιτίας του φόρτου εργασίας ή οτιδήποτε άλλο, δεν απαντάτε με αμεσότητα. Γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι, είστε δίκιο, διότι είναι 2 άτομα στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε περισσότερα άτομα να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, αλλά υπάρχει το site της ΔΕΙΑΗ που μπροστά αυτήν μπορεί να γίνουν. Καταλάβατε. Υπάρχει και τηλέφωνο να παίρνουν και το site που μπορούν μέσα να κάνουν την αίτησή τους. Υπάρχουν τρόποι, κάποιος που ενδιαφέρεται πραγματικά να πληρώσει να έρθει. Εξάλλου θα είναι και περίπου 3 μήνες είναι, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το χρονικό περιθώριο που μπορούν να έρθουν. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν το περιθώριο όποιος θέλει. Μάλιστα. Και να πληρώσει. Ωραία. Ωραία. Και για να κλείσει. Να έρθει να το κάνει με mail. Ωραία, εγώ τις κρατάω αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε να γνωρίζει ο κόσμος, αλλά για να κλείσω όπως ξεκινήσαμε, κύριε Βουρεξάκη, θα πω πάρα πολύ απλά ότι δεν σηκώνεται κάποιος ένα πρωί για να πει ότι σήμερα θέλω να καταγγείλω την Αγγέλα, τον Νίκο, τον Γιώργο, τον Μανώλη, το λέω έτσι τυχαία. Υπάρχει πάντα ένα background από πίσω. Ρωτήστε. Δεν διαφωνώ, έτσι, αυτό. Αλλά όχι ότι κοροϊδεύουμε. Όταν ένας άνθρωπος έχει τόσες μέρες. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Δεν θέλω να δώσω στον αέρα όνομα υπαλλήλου δικού σας που δόθηκε και είπαν. Θα το κάνω κατηδίαν. Επικοινωνήστε με τον τάδε κύριο. Διότι ξέρω τι λένε οι άνθρωποι από εκεί και το λένε οι άνθρωποι δημόσια, αλλά σας λέω πάρα πολύ απλά, ένας άνθρωπος που δεν έχει νερό θα είναι και εκνευρισμένος, θα είναι και πικραμένος και δεν θα μπορεί. Ξέρετε τι βρισκές κάνουν στους υπαλλήλους στην ΔΕΙΑΗ? Ξέρετε τι βρισκές? Εσείς δεν ξέρετε, ξέρω όμως από αυτό που κύριε Βουρεξάκη, αν υπήρχε ένας άνθρωπος να τους άκουγε με λίγο προσοχή, αν βοηθούσε λίγο ένας δρόμος να πει ότι πάει μια υδροφόρα, να τους πάει λίγο νερό, ότι κάποιος να τους απαντούσε ότι θα το εξετάζανε, δεν θα υπήρχαν αυτά. Εμείς σαν δημοτική αρχή είμαστε οι μόνοι οι οποίοι καθιερώσαν την υδροφόρα, τους στέλνουμε πάρα πολύ νερό σε όλους που έχουν το πρόβλημα. Πήγατε πάντα, στην Πανοφορτέτσα? Δεν σας ζητήσατε. Εχθές εγώ το μάθα από εσάς το πρόβλημα, ρώτησα στο τηλεφωνικό κέντρο που ήταν. Δεν το είχαν το πρόβλημα, δεν το είχαν. Δεν ξέρω πώς το λέει η κυρία. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς. Όμως, προσπαθούμε να ξέρετε, είναι λίγα τα άτομα, προσπαθούμε όμως, όλοι είναι στην κόκκινη ή στο κόκκινο, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν αδιαφορούμε για κανένα. Μπορεί να καθυστερήσουν λόγω προσωπικού, λόγω πολυπλοκότητας του συστήματος, παλιά δίκτυα. Ξέρετε, όπου αλλάζουν μεταφορά το παλιό, το καινούριο. Ναι, αλλά δεν αδιαφορεί κανένα. Το θέμα είναι ότι λύθηκε. Κρατήστε το αυτό που λέτε για να προχωρήσετε και έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουρεξάκη. Είναι η κυρία 9.30 ώρα το βράδυ, μίλησα. Δεν έχω πρόβλημα με όλους αυτούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, γεια σας. Αρκεί να λύνονται τα θέματα.
Τώρα τα υπόλοιπα δεν θα το ανοίξουμε σε άλλο κύκλο μεγάλο, γιατί είναι ένα θέμα που πονάει.